Μάνα, μητέρα, μαμά, τρεις λέξεις οι οποίες κλείνουν μέσα τους μια ομορφιά, τρυφερότητα αλλά και αγάπη. Η μητέρα, βιολογική και μη, αποτελεί ίσως την πιο σημαντική παρουσία στη ζωή του ανθρώπου. Μια ύπαρξη γλυκιά και ανιδιοτελής. Είναι και όταν τη χρειάζεσαι πρόθυμη να σε ακούσει και να σου δώσει τις συμβουλές της, τη φροντίδα της και την αγκαλιά της. Η μητέρα ήταν, είναι και θα είναι ξεχωριστή για το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα. Και η σημερινή ημέρα, η γιορτή της μητέρας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ευκαιρία για να την τιμήσουμε αλλά και για να της δείξουμε πόσο πολύ την αγαπάμε. Να λέει να μην τελειώνει, μα εσύ σ' απ' τα λουλούδια, το πιο όμορφο λουλούδι, είσαι λιώσα. Πρόκειται για μια γιορτή αρκετά παλιά. Στην αρχαία Ελλάδα συναντάμε την πρωταρχική αναφορά στη γιορτή της μητέρας με μια ανοιξιάτικη γιορτή αφιερωμένη στη θεά Γαία. Η θεά Γαία ή αλλιώς η μεγάλη μητέρα ήταν σύζυγος του ουρανού και μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Και κάθε άνοιξη λατρευόταν ως υπέρτατη θεότητα. Η τιμή προς τη μητέρα συνεχίστηκε κατά τα ρωμαϊκά χρόνια όπου συναντάμε τη γιορτή της μητέρας ως γιορτή αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη και γινόταν κάθε Μάρτιο. Με την εξάπλωση του χριστιανισμού στην Ευρώπη, η γιορτή μεταβλήθηκε προς τιμή της μητέρας Εκκλησίας, αλλά με τον καιρό οι δύο αυτές έννοιες συγχωνεύτηκαν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις αρχές του 20ου αιώνα, η δασκάλα Άννα Τζάρβις από τη Φιλαδέλφια αγωνίστηκε για την καθιέρωση της γιορτής της μητέρας τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Ήθελε να τιμήσει τη μητέρα της που αγωνίστηκε για τη συμφιλίωση Νοτίων και Βορείων Αμερικανών μετά τη λήξη του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου το 1864. Οι αγώνες της Άννας Τζάρβις δικαιώθηκαν το 1914, όταν το Κογκρέσο όρισε ως επίσημη εθνική γιορτή της μητέρας την ημέρα αυτή. Στην Ελλάδα γιορτάστηκε για πρώτη φορά η γιορτή της μητέρας στις 2 Φεβρουαρίου του 1929 για να συνδυαστεί η γιορτή αυτή με τη χριστιανική γιορτή της Υπαπαντής. Τελικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 η γιορτή μεταφέρθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου στη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έτσι κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου έχει καθιερωθεί να γιορτάζουν οι μητέρες όλου του κόσμου και είναι μια γιορτή με συμβολικό χαρακτήρα. Η γιορτή της μητέρας λοιπόν σήμερα, δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, και είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε όλοι στη γυναίκα που μας έδωσε τη ζωή και μας φρόντισε την αγάπη και τον σεβασμό μας. Ένα χαμόγελο, ένα φιλί και ένα απλό ευχαριστώ μπορεί να είναι λίγα για να χωρέσουν την ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα μας προσφέρει. Είναι όμως αρκετά για να την κάνουν ευτυχισμένη.